Η κλασική γιόγκα έχει δημιουργηθεί μία περίοδο προ-Χριστού, ανεξάρτητα τι σας λένε στα... Δεν είναι, είναι προ-Χριστού η γιόγκα. Πολύ προ-Χριστού, σε μία άλλη εποχή που υπήρχαν άλλα δεδομένα. Ποια ήταν τα δεδομένα? Δεν υπήρχε αρκετή τροφή. Δεν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις όλα αυτά. Πρώτον. Και δεύτερον, ο στόχος ήταν η φόρτιση, η ενεργειακή. Η ενεργειακή φόρτιση. Γιατί δεν υπήρχε όλο αυτό το στρες. Θέλαμε λοιπόν να έχουμε ενέργεια, άρα δεν ήταν ο στόχος μας να χάσουμε θερμίδες. Ο στόχος μας ήταν με τη λιγότερη κίνηση να έχουμε ψηλά επίπεδα ενέργειας, πράνα όμως, όχι σωματικής ενέργειας. Και έτσι ήταν ο στόχος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τώρα έχουν αντιστραφεί ρόλοι. Τώρα θέλουμε πολλές θερμίδες να χάνουμε, γιατί τρώμε συνέχεια, γιατί έχει πολλή τροφή. Και η πράνα δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η σωματική ενέργεια. Γι' αυτό και η γιόγκα τώρα είναι πολύ σωματική και πολύ ενεργητική. Ο στόχος της γιόγκα τώρα είναι να χάσουμε θερμίδες. Δεν είναι να πάρουμε ενέργεια. Γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί τώρα ο στόχος μας είναι να χάσουμε θερμίδες, γιατί μαζεύουμε φαΐ, 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 φαΐ. Και το θέμα της πράνα δεν συζητιέται ποτέ. Δεν υπάρχει ούτε στην γιόγκα τη μοντέρνα, ούτε όμως και στον κόσμο. Δεν συζητιέται, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρει τις θερμίδες. Όταν λέμε εμείς λοιπόν στη γιόγκα την κλασική αποφόρτιση, σημαίνει χάσαμε πράνα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Όλοι θέλουν να χάσουν την έντασή τους. Θέλουμε λοιπόν όλοι, στο μοντέρνο αυτό τρόπο ζωής, να χάσουμε θερμίδες και να διώξουμε το στρες. Αυτός είναι ο στόχος. Στην παλιά γιόγκα, προ-Χριστού, θέλαμε να κρατήσουμε τις θερμίδες μας και να κρατήσουμε την ενέργειά μας. Να φορτιστούμε ενεργειακά. Το στρες δεν υπήρχε. Όπως δεν υπάρχει τώρα το θέμα της ενέργειας, τότε δεν υπήρχε το θέμα του στρες. Δεν υπήρχε στρες. Είχε στρες. Έτρεχες λίγο. Σε κυνήγαγε για ένα λιοντάρι. Επειδή έτρεχες, έφευγε το στρες. Ή πέθανες, βέβαια, γιατί σε έτρωγε το λιοντάρι, οπότε δεν υπήρχε θέμα στρες. Έτσι. Τώρα όμως, το στρες είναι συνεχόμενο και οι στόχοι μας έχουν αλλάξει. Γι' αυτό και καταλαβαίνω απόλυτα ότι η γιόγκα έχει αλλάξει πια. Τι να την κάνει ο άλλος τη γιόγκα με κάθε ακίνητος, αφού θέλεις να χάσεις θερμίδες και θέλεις να φύγει το στρες. Και τους βλέπω τους yoga teachers που εισπνέουν και βγάζουν από το στόμα. Γιατί πρέπει να φύγει το στρες. Άρα, εμείς πρέπει να διαχωρίσουμε τώρα στο μυαλό μας. Κάνω γιόγκα, ζω έτσι ώστε να φύγει η ένταση και να χάσω θερμίδες. Ή κάνω γιόγκα ή ζω, ή με τη γιόγκα ή ζωή, για να φορτιστώ, να έχω αρκετή πράνα και να είμαι υγιής. Είναι πάρα πολύ ωραίο που τώρα έχει δημιουργηθεί ένα είδος γιόγκα που υδρώνεις. Δηλαδή που τελειώνεις και λες έχασα θερμίδες. Όχι, τα power yoga. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είναι πολύ μακριά από τον κλασικό τρόπο της γιόγκα, το οποίο δεν είναι κακό. Προσοχή. Δεν είναι κακό. Απλά πρέπει εμείς που είμαστε δασκάλες γιόγκα να το κατανοήσουμε και να προσφέρουμε αυτό που προσφέρουμε με επίγνωση.